13,5 τόνοι ελαιόλαδο πρόκειται να μοιραστούν την ερχόμενη εβδομάδα στο νομό Ροδόπης. Η πρωτοβουλία πάρθηκε από τον επικεφαλής του προγράμματος διανομής ειδών και οπροκυπευτικών των Δήμων Κομοτηνής και πιο συγκεκριμένα από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Το λάδι θα μοιραστεί σε 2.101 άπορες οικογένειες μαζί με οπροκυπευτικά, πάνες, μωρομάντιλα και άλλα είδη υγιεινής. Σήμερα παραλάβαμε ως επικεφαλής τέρος από όλους τους Δήμους εδώ της Ροδόπης το ελαιόλαδο. Είναι 13,5 τόνους, αυτό προορίζεται για τους 4 Δήμους. Εμείς ως Δήμος Κομοτηνής θα το διαθέσουμε σε 2.101 οικογένειες. Είναι η πρώτη παραλαβή που θα κάνουμε ελαιολάδου, που κάναμε ελαιολάδου και η πρώτη διανομή. Οι άλλοι Δήμοι θα το δώσουν και αυτοί. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε. Περιμένουμε τα οπροπικευτικά και ορισμένα φρούτα. Θα αρχίσουμε και από προηγούμενα προϊόντα, πάνες, μωρομάντιλα και άλλα είδη υγιεινής, να δώσουμε και αυτά ως δεύτερη διανομή. Το ελαιόλαδο το είδα, το βλέπετε εδώ, είναι εξαιρετικά παρθένο, έχει το πλεονέκτημα ότι θα έχουμε μια υγεία, θα τηρήσουμε τη μεσογειακή μας διατροφή. Πάντως, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Νίκο Σωτηρακόπουλο, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δράσεις που αφορούν στις ευπαθείς ομάδες και την ενίσχυση αυτών. Μία από αυτές είναι η δράση «Ο Άι Βασίλης άργησε μία μέρα», που στελεχώνεται από τους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Επιπλέον, ο Δήμος Κομοτηνής, με δικά του προγράμματα, ενισχύει με τρόφιμα τις άπορες οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν λόγω εισοδήματος να λάβουν κάποιο είδος βοήθεια. Έχουμε δράσεις κι άλλες. Εκτός από αυτό, να θυμίσω, είναι το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Εδώ ανήκουν στο Δήμο Κομοτηνής 2.100 οικογένειες, 101 οικογένειες και αντίστοιχα στους άλλους Δήμους. Αλλά έχουμε και άλλες δράσεις. Είναι ο Άι Βασίλης άρχισε μια μέρα που γίνεται και εκεί η διανομή με τη βοήθεια, τους εργαζόμενους της βοήθειας στο σπίτι. Καθώς έχουμε και ο ίδιος ο Δήμος Κομοτηνής διαθέτει προϊόντα σε ανήμπορες οικογένειες οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια των προγραμμάτων ΤΕΒΑ, για να θυμίσω ότι είναι ατομικό εισόδημα ετήσιο 3.000 ευρώ. Ένας που θα έχει 3%, ο Δήμος Κομοτηνής είναι παρόν και βοηθάει με τον τρόπο του και αυτό στις υπόλοιπες οικογένειες.